Ε, λοιπόν, είμαστε οικογενειακό περιβάλλον, οπότε με σταματάτε. Και αν αρχίσετε να βαριέσετε, κάντε έτσι και θα πάω γρήγορα τα slides να σα κερδίσουμε και τον χρόνο. Τώρα, ποιο είναι ο ρόλο μου εδώ, πριν μιλήσουν οι αγαπητοί συνάδελφοι για να εξηγήσουν τι μπορούμε να κάνουμε με τα πολλά megabit, εγώ θα σα εξηγήσω σύντομα. Τελικά δεν είναι τόσο απλά, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω απλά. Πώ έρχονται αυτά τα μεγαμπίτ, Ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν στο σπίτι και πώς έρχονται αυτά, ποιες είναι οι τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε για να φέρουμε αυτά τα megabit. Είτε λέγονται 50 megabit, είτε 100, είτε 1 gigabit, αυτό που σχεδιάζουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, ας πάμε έτσι με λίγο γενικά μαρκετίστικα. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει. Βλέπουμε ότι οι πελάτες σχετικά, οι πιο πολλοί τουλάχιστον, έχουν πάρει ήδη κάποια σύνδεση ευρυζωνική και δεν αυξάνονται ο αριθμός των συνδέσεων. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι το bandwidth, δηλαδή τα megabit που ζητάνε να έχουν και χρησιμοποιούν, όχι μόνο ζητάνε επειδή πληρώνουν για 50 megabit, αλλά και αυτά που ουσιαστικά καταναλώνουν, δηλαδή τι κατεβάζουν ή τι δεν κατεβάζουν, αυξάνονται και αυξάνονται δραματικά. Και σε αυτό έχουν να συνεισφέρουν πολύ πολλές εταιρείες με διάφορες, όπως το Netflix, η Google, Amazon, το Facebook κτλ. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι κάποιο που το ζωγράφισα εγώ, για να δείτε τα πραγματικά τάτα του δικτύου, το βλέπετε είναι αυτό ακριβώς. Οι πελάτες πάνω, που εμφανίζουν μια καμπή, και βλέπετε τώρα το bandwidth πώς αυξάνεται και μάλιστα... Ε, να πάρουμε και το laser. Αυτό είναι το μέσος όρος του bandwidth όταν διαιρέσουμε τον αριθμό των συνδέσεων με τον πάντο που βλέπουμε να περνάει. Άρα τελικά είναι κάτι πραγματικό. Βλέπουμε ότι οι πελάτε και αυτοί που χρησιμοποιούν αυτέ τι συνδέσει, και θα δούμε πώ υλοποιούνται για να δώσουν 100 και πάνω Μεγαμπίτ, αυξάνονται και μάλιστα η τάση είναι εκθετικά αυξανόμενη, επιταχυνόμενα αυξανόμενη. Τώρα, Αυτά είναι άστατα, τα περνάμε, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί και πώς και τι το ονομάζουμε εμείς. Αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλω έτσι να φύγετε σήμερα έτσι λίγο σύντομα είναι πώς σχεδιάζουμε αυτές τις αυξανόμενες ανάγκες να τις ικανοποιήσουμε. Τι τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί τώρα αυτά τα μεγαμπίτ τώρα πώς θα τα χρησιμοποιήσετε αν θα δάσετε βίντεο, αν θα βάλετε cloud εφαρμογές, αν θα κάνετε streaming, όλα αυτά Ουσιαστικά είναι δικιά σας δουλειά. Εμείς δίνουμε τα Megabit. Το τι εφαρμογές και το τι υπηρεσίες θα πάνε εκεί πάνω θα το συζητήσουμε και μετά. Για να δούμε λίγο. Πώς έρχονται τα Megabit. Τα Megabit ξεκινάνε από το, από το κέντρο του δικτύου και με κάτι που εμείς το λέμε δίκτυο πρόσβασης ή access network φτάνουμε εκεί που είναι να καταναλωθούν ή να γίνει η λήψη. Οι τέσσερις τεχνολογίες, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, για να φτάσουμε τα τέσσερα μέσα, για να φτάσουμε τελικά όλα αυτά τα μεγαμπίτ, τα 100, 200, 1 γίγα, ποιε είναι. Πρώτη πρώτη είναι ο χαλκός. Ο χαλκός βέβαια φτάνει στα όρια του. Ο χαλκός είναι το καλώδιο το τηλεφωνικό. Αυτό που είχε μπει πριν από 40 και 50 και 60 χρόνια για να ουσιαστικά να έχει τηλεφωνία. Έτσι. Αυτό τώρα καταφέραμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο καλά που φτάνουμε να βάζουμε 200 ΜΒ εκεί πάνω και 300 αν η απόσταση είναι κοντή. Άρα το πρώτο είναι ο χαλκός εδώ πέρα και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε αυτά τα τελευταία του πρωτόκολλα. Κάπου εκεί τερματίζει και η χρήση. Το δεύτερο μέσο που τώρα εγκαθιστάται και αρχίσαν και οι πρώτοι να συνδέονται οι πρώτοι χρήστε εταιρείε είναι η οπτική ίνα. Η οπτική ίνα είναι αρκετά ακριβή σαν επένδυση, αλλά έχει πλέον προοπτική, γιατί δεν είναι για να δώσει μόνο τηλεφωνία, σχεδιάζεται και για άλλε υπηρεσίε. Και θα δούμε. Και αυτό ουσιαστικά η οπτική ίνα ξεκινάει εκεί που περίπου τελειώνει ο χαλκό. Δηλαδή οι ταχύτητε που θα σου δώσουν τα μεγαμπιτ, αυτές οι τεχνολογίες, οι πιο εξελιγμένες του χαλκού, αρχίζουν να τις δίνει η οπτική με το καλημέρα. Μόλις μπαίνει. Η τρίτη, το τρίτο μέσο που μπορεί να φτάσει κανείς τα μεγαμπιτ είναι ο αέρας. Ασύρματα. Τώρα εκεί όλοι θα έχετε ακούσει 3G, 4G, έρχεται το 5G... GSM παλαιότερα, υπάρχει και το YMAX που πήγε άπατο, ε, η Google ήδη, μάλλον όχι, η Facebook ήδη δοκιμάζει τα 60 GHz wireless fiber το λέει, άρα ο αέρας είναι πολύ, ένα πολύ καλό μέσο. Εκεί βέβαια έχουμε άλλα προβλήματα με το ρυθμιστή και το δημόκριτο, που θα βάλουμε κυρίες, που θα βάλουμε, οπότε... Αλλά είναι ένα πολύ καλό μέσο και μπορούμε και αυτό να το δούμε. Εδώ είναι τα σύρματα. Και τέλος, μην ξεχνάμε ένα μεγάλο παίχτη που ακόμη στην Ελλάδα δεν δραστηριοποιήθηκε, οι γραμμές μεταφοράς ενέργειας. Έχουν αρκετό bandwidth, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεχνολογία και πού να ανταγωνιστούν όλες τις υπόλοιπε. Το αφήνω για την ώρα. Οπότε, αφού είδαμε ποιε είναι τα μέσα που φτάνουμε, τα τρία τα ας πούμε, ουσιαστικά που επικεντρωνόμαστε για να εξηγήσουμε πώ θα έρθουν αυτά τα πολλά μεγαμπίτ είναι το VDSL. Και τώρα λίγο θα σα αποκρισταλώσω το vectoring, super vectoring και όλα αυτά λίγο γρήγορα. Η οπτική είναι και κυρίω το τζιπών, γιατί είναι αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Έχουμε κάνει μια συμφωνία από όταν φοβάμαι τον όλοι να χρησιμοποιήσουμε τζιπών. Και η ασύρματη, που δεν θα έρθουμε σε αυτή τη στιγμή, γιατί στην ασύρματη, εκεί που μα χτυπάει, εσά χτυπάει και εμά, είναι η χρέωση. Ενώ στι άλλε συνδέσει δεν χρεώνεστε τα μεγαμπάιτ. Στα ασύρματα, κοιτάτε πόσα γιγαμπάιτ χρεώσετε δεκαετία εβδομάδα, γιατί μετά αρχίζουν και ενώ τα άλλα είναι η χρέωση flat. Οπότε αυτά τα δύο τελευταία τα αφήνω και πάμε λίγο σύντομα στα άλλα. Ε, μην εντρυφήσουμε. Όπω είχα πει, ο Χαλκό φτάνει στα ωριά του. Ε, είχα ξεκινήσει σαν project manager του ADSL το 2000. Πλέον θεωρώ ότι απορώ που ακόμη χρησιμοποιούμε το χαλκό για να δίνουμε 100 και 200 Mbit, αλλά έτσι είναι. Ο χαλκό είναι θαμένο, αλλά δεν λέει να πεθάνει. Και όλο και βρίσκουν καινούργια πρωτόκολλα να μπορέσουν να βάλουν περισσότερα Μεγαμπίτ πάνω από το Χαλκό, το τηλεφωνικό καλωδιάκι που είχε η γιαγιά μα. Και έχουμε φτάσει το 2015 περίπου να έχουμε το τελευταίο πρωτόκολλο που θεωρώ πλέον πόσο να το ξεζουμίσουν, το G-Fast. Άρα ο Χαλκό έχει φτάσει στα όρια του και βέβαια όλοι οι προφήτε λέγανε από το 89 τότε ακόμη ήμουν una... φοιτητή και είχα διαβάσει, έρχεται η οπτική ίνα. θα ασχοληθώ με οπτικές ίνες. Τώρα προσπαθώ να ασχοληθώ. Ε, το G-Fast φτάνει το 1 γιγαμπίτ σίγουρα και τώρα επειδή αυξήσαν τις συχνότητες ε, πάει και παραπάνω, πάει 1,5 ίσως και 2. Το πρόβλημα mm -hmm. με το χαλκό είναι ότι όσο αυξάνεις τις συχνότητες μειώνεις το μήκος που μπορείς να τις μεταδώσεις. Πρακτικά, αυτό... ε, πρακτικά σημαίνει ότι το G-Fast δεν μπορώ να το βάλω μακριά από αυτόν τον τελικό πελάτη που θα συνδεθεί. Το G-Fast είναι τεχνολογία που είναι fiber to the building. Με το ζόρι θα τη βάλω και σε μια καμπίνα. Οπότε πρέπει να μπει μέσα στο κτίριο, στο υπόγειο του κτίριου. Ε, έχουμε πάντω τέτοιε υλοποιήσει, έτσι. Ε, Κάποιε εταιρείε ε, έχουν βάλει G-Fast. Ναι, ναι, ναι η WIND νομίζω έχει υλοποιήσει. Οτε... Ε, για στρατηγικού λόγου, αποφάσισε ότι από τη στιγμή που μπορώ να μπω μέσα στο κτίριο, θα πάω πιο αποδείγματο. Okay. Είναι, είναι στρατηγικέ. Το g Fast είναι γρηγορότερο να εγκατασταθεί. Μπορούμε να το μελετήσουμε. Padre, αλλά... για, να, για να το διευκρινίσουμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε super vector VDSL2. Έχουμε τα τρία τελευταία. Τα τρία τελευταία. Τα τρία τελευταία. Και okay. θα τα δείξω και λίγο πώ είναι Εντάξει. αρχιτεκτονικά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε σε λεπτομέρειε, βέβαια με σταματάτε. Αν βαριέστε, είπαμε κάνετε έτσι και. Λοιπόν, οπότε για τουλάχιστον για το δικό μας γκρουπ, έτσι πως βλέπουμε να... και αυτό που θέλω να επικρινήσω είναι ότι η κατεξοχήν τεχνολογία τώρα που επενδύουμε για να φτάσουμε αυτά τα 100, γιατί είπαμε 100 και πάνω μεγαμπίτ, έτσι μην πάμε για τα παλιά, τώρα 2 μεγαμπίτ, 24 και όλα αυτά, τα θεωρώ δεδομένα. Είναι με fiber to the cabinet και θα το εξηγήσω τι σημαίνει fiber to the cabinet και super vectoring που θα το δείτε και σε βιβλιογραφία σαν 35 Β. Η επόμενη, βέβαια, τεχνολογία που τώρα αρχίζουμε και σκάβουμε και δημιουργούμε πολλά προβλήματα στους δημάρχους και στους ε, οδηγούς είναι fiber to the home με τζιπών, είπαμε. Γιατί ο χαλκός φτάνει στα όρια του. Τώρα φτάνει στα όρια του, βέβαια, το είπαμε, το DSL το βάλαμε το 2000, το 2019 ακόμη αγοράζουν. Αλλά ε, εντάξει, εμείς βλέπουμε μελλοντικά. Για να δούμε τώρα τι είναι αυτά τα fiber to the cabinet, fiber to the home, fiber to the building. Αυτό είναι το δίκτυο του ΟΤΕ και αν εξαιρέσουμε αυτό το μηχάνημα που δεν υπήρχε και το βάλαμε το πρώτο το 2000, είναι το καλωδιακό δίκτυο που δίνει τηλεφωνία. Βάζοντα αυτό το πράγμα που λέγεται Dislam, αμέσω ο Χαλκό, από εκεί που έκανε, δεν ξέρω ποιοι από εσά, σηκώσετε το χέρι, θυμάστε το dial up. 19-200. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι τόσο παλιό δηλαδή. Άμα υπάρχουν τέτοιοι εδώ. Λοιπόν, από εκεί που κάναμε αυτά και σήκωνε η γιαγιά το τηλέφωνο και έλεγε κλείστο για να, να μιλήσω, βγες από το ίντερνετ. Λοιπόν, ξαφνικά πήγαμε στις φοβερές ταχύτητες του 1 και του 2 ΜΜ. Και μάλιστα τι, το σημαντική επανάσταση ήταν always on. Δεν έκλεινε, δεν φώναζε η μάνα σου κλείστο τηλε... το ίντερνετ για να πάρει τηλέφωνο. Που μετά ήρθε η φοβερή ISDN που είχε δύο κανάλια, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε... Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε μια καμπίνα εκεί που είναι τα καφάου που βλέπετε κάτι καμπινούλες στους δρόμους που το Ντισλάμ το μεταφέρουμε εκεί πέρα. Άρα κοντένουμε το χαλκό, αυξάνουμε τις ταχύτητες. Τι βάζουμε εκεί πέρα, βάζουμε VDSL και κάτι ρούτερ εκεί πέρα έτσι, παρελκόμενα. Τα modem πλέον γίνονται από ADSL, VDSL και ξαφνικά ερχανίζεται το ΙΝΑ. Η οπτική είναι να αντικαθιστάει όλο το χαλκό. Πηγαίνει μέσα στο κτίριο και εδώ είναι τώρα η διαφορά στρατηγική που έχουμε πιθανότητα με τη Wind, όπου εμείς την οπτική να θα τη βάλουμε ως το τελευταίο στο διαμέρισμα, ενώ μπορείς να βάλεις το G.fast εδώ πέρα, ένα μικρο, τη της G fast, και να δώσεις ένα gigabit. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να ξανατρυπήσεις τείχους το... και έτσι και να βάλεις. Ενώ αν πας με τη δικιά μας κατά κάποιο τρόπο πρόταση, πρέπει να μπει μέχρι μέσα... Πάντως, μέσα στο πρακτικά, μπορεί να φτάσει στο σπίτι να έχει ένα GBPS. Σωστά. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Είναι μετά θέμα εμπορική πολιτική. Το g που θα το δείξω είναι 2,5 γίγα προ τα κάτω. Δηλαδή, ε, το g από εδώ προ τα εδώ είναι 2,5 γίγα ανά πόρτα και τώρα πάμε στο δεκάρι και στο σαραντάρι. Που μοιράζεται ανάλογα με κάτι παθητικού σπλίτερ σε Πρακτικά δηλαδή στο σπίτι μπορεί να έχει πάνω από ένα Gbps πάνω στο όχι πολύ μακρινό μέλλον να πας σε fiber to the home, σωστά. Και το τωρινό μέλλον. Και το μέλλον. Ναι, ναι. Α, δηλαδή του πρώτου τους πρώτους πελάτες έτσι εκεί που τους πείσαμε να τρυπήσουμε τα σπίτια τους, τους δώσαμε ένα ακόμα κάτι. όταν κάνουν σπίτι τεστ να φαίνεται ένα. Οκ. Okay. <laughs> ναι, νομίζω και στη Wii και στη Vodafone αυτό το ίδιο κάνανε, αλλά... <laughs> ε, εντάξει, όλοι μαζί. Ε, εντάξει. Οπότε, για να δούμε τώρα τα όρια του χαλκού. Όπω είπαμε, ο χαλκό σιγά σιγά αντικατιστάτε και για να μην μπερδευόμαστε, έχουμε το G-Fast που είναι είπαμε, το τελευταίο, ένα γιγαμπίτ, σε κοντινή απόσταση από το ισόγειο μέχρι τον πέμπτο όροφο, ας πούμε. Το Super Vectoring που είναι αυτό που κυρίω τώρα επενδύουμε και το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί μέχρι 35 MHz, μπλα εσεί θα σκέφτεστε μέχρι 200 Mbit, Το 1 πέμπτο δηλαδή αυτού εδώ και μετά το απλό VDSL που το είχαμε μέχρι τώρα που είναι 50 και 100. Και βλέπετε και αυτό είναι κανονικά μετρήσεις έτσι που κάναμε. Αυτό είναι το 1 και αυτό είναι βλέπετε όσο μεγαλώνει το μήκος πόσο πέφτει γρήγορα η ταχύτητα. Λοιπόν ε, αυτά αφήστε τα είναι πολύ λεπτομέρειες και πάμε σε αυτό που μας έρχεται το GPON. που εδώ θα σας δείξω το JPON σε αντίθεση με το VDSL που έχει ή το DSL ή οτιδήποτε, αυτά που έχει ο καθένας τη δικιά του σύνδεση οπότε έχει τα δικά του μεγαμπίτ αποκλειστικά για αυτόν ή για αυτήν. Στο G-PON είναι shared media, δηλαδή μοιράζονται όλοι περισσότεροι από ένα στην ίδια οπτική ίνα, αλλά έχει τόσο πολύ bandwidth η οπτική ίνα που ουσιαστικά αρκεί για όλου. Και ουσιαστικά το G-PON ξεκινάει από ένα σημείο, είναι πω προαπλά σημεία, point to multipoint δηλαδή. Οπότε η πληροφορία τη λαμβάνουν όλοι, αλλά ο καθένα κρατάει αυτό τον οποίο τον αφορά, γιατί είναι κρυπτογραφημένη. Και τα κλειδιά αλλάζουν τόσο Είναι πολύ ωραία και... Όμορφη τεχνολογία, και αντίθετα γίνεται time division multiplexing, δηλαδή ο καθένα στέλνει την πληροφορία του και όταν δεν υπάρχει collision φτάνει και έχουμε τα 1 GB. Οπότε λίγο πολύ για να ανακεφαλαιώσω, γιατί ήδη πήρα πολύ από το χρόνο σα. Ο τρόπο με τον οποίο έρχονται τα 100 Mbit και πάνω, είπαμε, εσεί μετά θα δείτε τι θα τα κάνετε, είναι σταδιακά μειώνοντα το μήκο του χάλκινου δικτύου και αυξάνοντα τη διείσδυση τη οπτική ύνα πλησιάζοντας όλο και πιο πολύ προς τον τελικό χρήστη. Οπότε είπαμε το VDSL, μετά είναι Fiber to the Cabinet, to the Distribution Point, αυτό στην Ελλάδα σχεδόν, αυτά τα δύο είναι σχεδόν τα ίδια, οπότε γι' αυτό και πάμε από ταχύτητες περίπου μέχρι 200. Μετά είναι to the Building, είπαμε διαφορετικές στρατηγικές, εκεί μπορούμε να βάλουμε πάλι G-Fast για χαλκό ή να πάμε κατευθείαν με Fiber to the Home, που είναι αυτό που τελικά είναι το ιερό δισκοπότηρο για να δώσουμε τις μεγαλύτερες ταχύτητες. Λοιπόν, δεν θα σας ε, κουράσω. Όλοι συμφωνούμε ότι το fiber του the home είναι αυτό που όλοι θέλουμε. Δεν έχει για την ώρα upper limit, δηλαδή μπορεί να πάρετε ένα gigabit, μετά να πάρετε δύο, στα 10, στα 40 κτλ. Τώρα τι θα τα κάνετε. Κάτι θα πούμε, ξέρω, torrent. Και ευχαριστώ. Ε... Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ωραία.